Μαζί και ήταν και σήμερα η συμμετοχή του κόσμου στο συλλαλητήριο που οργάνωσαν φορείς και σωματεία στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, επαναλαμβάνοντας πως η κοινωνική οργή δεν θα κοπάσει αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη για τις ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη. Να έχουμε ασφαλείς μεταφορές, οδικές και σιδηροδρομικές. Να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βρεθούν οι φταίχτες αυτού του εγκλήματος. Εκπρόσωποι των σωματείων μίλησαν για έναν διαρκή αγώνα ενάντια στις πολιτικές που δεν διασφαλίζουν σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές. Τόνισαν ακόμη τα εγκλήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο σε χώρους εργασίας. Και η καρδιά του προβλήματος είναι τούτο εδώ το σύστημα που γεννάει Τέμπη. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλοι, μα όλοι κυριολεκτικά ζούμε στην κοιλάδα των Τεμπών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη μάχη το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να δίνεται συνεχόμενα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την ασφάλεια των παιδιών μας στην τύχη. Είμαστε κοντά στους μαθητές που αγωνίζονται. Για να μην περιμένουμε λοιπόν την επόμενη τραγωδία, οφείλουμε να οργανωθούμε δίπλα σε αυτούς που καθημερινά βρίσκονται ουσιαστικά κοντά στους εργαζόμενους και να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει με ασφάλεια για εμάς και τα παιδιά μας. Εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δήλωσαν με την παρουσία τους την διάθεσή τους να μην αρκεστούν σε υποσχέσεις για απόδοση ευθυνών. Να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά γενικότερα και όλα τα εγκλήματα όπως θυμόμαστε με πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς που μετράνε οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός, νεκρούς, που νεκρούς μετράμε στους χώρους δουλειάς. Εμείς λέμε ότι τέτοιες πολιτικές που έχουν να κάνουν μόνο με τα κέρδη της εργοδοσίας και εμάς μας παρουσιάζουν ως κόστος, θα μας βρουν απέναντί τους. Στον επισιτισμό τουρισμό ζούμε και στο πετσί μας και στην ψυχή μας καθημερινά. Στην 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ συμμετείχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων με κλείσιμο των καταστημάτων τις ώρες της συγκέντρωσης. Αντίστοιχη κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή των πολιτών πραγματοποιήθηκε το πρωί και στο Ρέθυμνο.